Με τον Παθραγικό να φεύγει με την νίκη από τις πηγές, βγάζοντας αντίδραση μετά τα όσα έγιναν με παόπνεα σαμισού και τον Ορέστη ορεστιάδας να παίρνει μεγάλο διπλό στα μουδανιά, διεξήχθη η 8η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνική εθνικής κατηγορίας. Αρνητικά εντό έδρας αποτελέσματα είχαν ο Άρη Σαββάτου που ιτήθηκε από το Θερμαϊκό και η Αλεξανδρούπολη που γνώρισε νέα ήττα από χανιώτη και έμεινε αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Η είδηση του ομίλου πάντω ήρθε το απόγευμα τη Δευτέρα, καθώ γνωστοποιήθηκε πω η Πειθαρχική Επιτροπή τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναγνώρισε πω η συμμετοχή του Νάση στο στην προηγούμενη αγωνιστική με τον Παό Ποντίο Νέα Αμισού για το Μαθαρκικό ήταν αντικανονική και έτσι η ομάδα τη Κομοτινή χάνει το μάτσο με του δραμινού στα χαρτιά, ενώ παράλληλα δέχεται και ποινή αφαίρεση μείων τριών βαθμών και πρόστιμο 334 ευρώ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα τη 8η Αγωνιστική έχουν ω εξή. Άρη Σπηγόν Παθραγικό 04. Πάω Ποντίο νέας Αμισού Σαμισού. Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα 1-2. Ποδοσφαιρικός Όμιλος Μουδανιών. ορεστιαδα 0 Οριστεάδα 0-2. Άρη Σαββάτου Θερμαϊκός 1-2. Πάω 01, Κελκυσιακός 0-1. Ηρακλή Σα Μουδιάσα Εεβόσμο 1-2. Αλεξανδρόπολη Ευσία ο 0 0-1. απολλων καλαμαρια Καλαμαριάς Απόλων Παραλιμνίου 1-0. Και Απόλων Κρέα Βρύση Νέστο Χρυσούπολη 1-1. Η βαθμολογία μετά τα αποτελέσματα τη 8η Αγωνιστική αλλά και μετά την απόφαση τη Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ για το Μαθρακικό έχει ω εξή. Στην κορυφή ο Απόλλων Κρέα Βρύση με 17 βαθμού. Ακολουθούν Απόλων Καλαμαριά και Νέστος Χρυσούπολη με 16. 14 Πάο Κρυστόνη και Θερμαϊκό Τέρμη. 13 Κλικυσιακό Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα και Αεβό μου. Στους 12 ο Παθραγικός μετά την τιμωρία, 12 έχουν και ο Ηρακλής Αμουδιάς με τον Α. Χανιώτη, 10 ο Άρης Πηγών, 9 ωρές της ορεστιάδα, 7 ο Απόλλων Παραλειμνίου, 6 ο Άρης Σαββάτου, 4 η Αλεξανδρούπολη Ευσή και από έναν βαθμό τα Μουδανιά και η Αμισός.